στην αποψινή παρουσία των προγραμματικών θέσεων του συνδυασμού της υποψηφίας Μάρκων Θεού Σημέρας Μεντσοπούλου. Η δυνατή σας παρουσία απόψε εδώ μας γεμίζει με χαρά και επιπλέον μας δίνει τη δύναμη στον δρόμο προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτώβρη της Νίκης. Αποτελεί για μένα μεγάλη χαρά απόψε να παρουσιάζω μια πολύ καλή φίλη και έναν άνθρωπο που ιδιαίτερα εκτιμώ. Όμως παρόλα αυτά δημιουργείται και μια δυσκολία, καθώς η προσωπικότητα της Μέλης με τα δυνατά χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί περιγραφικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα βλέπουμε μέσα στους φορείς κοινωνικοποίησης, στην οικογένειά της, στην επαγγελματική δραστηριότητα στην περιοχή μας, μέσα στην κοινωνία και στην πολιτική ζωή του τόπου. Γεγονός που δείχνει ότι μπορεί να συνθέσει, να δημιουργήσει και να συγκεράσει απόψεις. Γι' αυτό και μπορεί η όποια περιγραφή μέλη προς το πρόσωπό σου να σε αδικήσει. Προσωπικά, μέσα από τη φιλία μας και τη συνεργασία, θα μπορούσα να συνοψίσω το χαρακτήρα σου σε μία πρόταση. Η Μέλη είναι όπως φαίνεται και ταυτόχρονα ενεργεί όπως νιώθει. Γι' αυτό ανέλαβε την ευθύνη να βγει μπροστά, καταθέτοντας τη δική της αυτοδιοικητική πρόταση για τον Δήμο Αμιντέου, για την επόμενη πενταετία, συγκροτώντας μια πολυσυλλεκτική ομάδα ανθρώπων. Και για όλους εμάς, μέλη της παράταξής σου, αλλά και όλους τους φίλους απόψε, με ορίζοντα το μέλλον, αποτελεί ξεχωριστή τιμή η συμπόρευσή μας σε αυτό το αυτοδιοικητικό ταξίδι, που φιλοδοξεί να καταλήξει με τη δική σας στήριξη την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 σε εντολή διακυβέρνησης του Δήμου Αμιντέου με δήμαρχο της Σημέλα Γιάννη Τσοπούλου. Η Σημέλα Γιάννη Τσοπούλου γεννήθηκε το 1972 στην αγόρα του νομού Φλόρινας. Ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο Δήμο Αμιντέου. Το 2005 ξεκίνησε την επαγγελματική της δραστηριότητα ως ελεύθερη επαγγελματίας. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτώβρη του 2006 συμμετάσχει για πρώτη φορά στα πολιτικά δρόμενα της περιοχής με την υποψηφιότητά της στο τοπικό Συμβούλιο Καγόρας. Στη νέα πρόκληση που εισαγάγει στην τοπική αυτοδιοίκηση το μοντέλο Χαλκράτης με τις συρρυκνώσεις των πρώην καποδιστριακών δήμων δηλώνει παρούσα κατερχόμενη ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος και στις εκλογές του Νοέμβρη του 2010 εκλέγεται σε μία από τις πρώτες θέσεις. Ταυτόχρονα αναλαμβάνει κέρυες θέσεις ευθύνης. Ορίζεται πρόεδρος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης, στα πλαίσια της οποίας κατορθώνει να ιδρύσει το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο λειτουργεί ως σήμερα. Ενώ παράλληλα συνενώνει τις κοινοφελείς επιχειρήσεις των τριών πρώην καποδιστριακών δήμων. Συνεργάστηκε με όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους κατά τη θητεία της στην Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση. Επιπλέον, συμβάλλει στην ίδρυση του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου στην περιοχή μας. Το 2013 αναλαμβάνει αντιδήμαρχος οικονομικών, προασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών μέχρι τη λήψη της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου του 2014 τίθεται εκ νέου στην κρίση των πολιτών ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Το έργο της προηγούμενης θητείας εκτιμάται ιδιαίτερα και η ψήφος των πολιτών τη φέρνει στην πρώτη θέση ανάμεσα στους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους. Από τη θέση της αντιπολίτευσης ασκεί επικοδομητική κριτική, συνεργαζόμενη με την τότε Δημοτική Αρχή, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική όπου θεωρεί απαραίτητο. Στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, διεκδικεί την ψήφο των δημοτών, καταθέτοντας τη δική της προγραμματική πρόταση διακυβέρνησης. Μέσα από συνεργασία και συγκερασμό απόψεων, σε διαβούλευση με την κοινωνία, διεκδικώντας με την παράταξή της με ορίζοντα το μέλλον τον Δήμο Αμιντέου. Στις προκλήσεις και στις δυσκολίες που ανοίγονται για τον τόπο που αγαπούμε, υπάρχει ένας δρόμος με ορίζοντα το μέλλον.
Η προγραμματική πρόταση της Μέλης και της παράταξής της εγγυάται αυτόν τον δρόμο. Γι' αυτό και εμείς δηλώνουμε παρόντες. Γι' αυτό συμπαραταχθήκαμε σε αυτή την προσπάθεια, καθώς η αποφυγή της ευθύνης σημαίνει το λιγότερο δειλία. Πιστεύοντας τη δυναμική προσωπικότητα της Μέλης να διαχειριστεί επάξια τα ζητήματα του Δήμου, δίνουμε τον αγώνα για την νίκη της στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Με τη Μέλη, Δήμαρχο Αμιντέου και την παράταξή της με ορίζοντα το μέλλον στη διοίκηση του Δήμου για την επόμενη κρίσιμη πενταετία. Στο σημείο αυτό, καλώ στο βήμα την υποψήφια Δήμαρχο Αμιντέου και αυριανή Δήμαρχο Αμιντέου, Σιμέλα Γιαντζοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπητό Γιώργο για τα πολύ καλά λόγια του. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τους βασικούς πυλώνες του προγράμματός μας για την ανάπτυξη του Δήμου Αμιντέου, ώστε ο Δήμος μας να είναι φιλικός και λειτουργικός για κάθε επαγγελματία, για κάθε εργαζόμενο, για κάθε συμπολίτη μας, κάθε ηλικίας και όχι για ορισμένους, αλλά για όλους. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη που βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας, ως επικεφαλής του συνδυασμού με ορίζοντα το μέλλον, για να διεκδικήσω τη θέση της Δημάρχου Αμιντέου. Για μένα αυτή η θέση είναι μεγάλη πρόκληση, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Η ανάπτυξη της κάθε περιοχής και ειδικότερα των ακριτικών περιοχών της Ελληνικής Υπαίθρου περνάει μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση και του δεύτερου, αλλά κυρίως του πρώτου βαθμού. Σε μία κομβική στιγμή για τη Δυτική Μακεδονία, λόγω απολιγνητοποίησης, η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει ουσιαστικό ρόλο ανασυγκρότησης της τοπικής κοινωνίας. Έχει μία κυρίαρχη αποστολή, εκείνη της διαχείρισης της καθημερινότητας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο Δήμος Αμιντέου, λόγω και της μεταλλιγνητικής εποχής, που βιώνουμε εδώ και 6 χρόνια στο Αμιντέο, έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά σταθερότητα και ανάπτυξη. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η πρόοδος και η ανάπτυξη είναι επιτακτική ανάγκη, με ύπαρξη ευκαιριών που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Πρέπει και νέες θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν, αυτές που υπάρχουν να ενισχυθούν, αλλά και ο Δήμος Αμιντέου να γίνει ο τόπος που θα έχει όλες τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εμπορικών καταστημάτων, υπηρεσιών, τουρισμού, βιοτεχνίας και βιομηχανίας. Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εγκαθίστανται στην περιοχή μας. Ανεμογεννήτριες τοποθετούνται στα όρια του Δήμου Αμιντέου από εταιρείες αγνώστων συμφερόντων. Τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα σχεδιάζονται για να εγκατασταθούν δίπλα στην πόλη του Αμιντέου από γνωστούς αγνώστους της περιοχής που θέλουν να υπηρετήσουν το Δήμο ακόμα και από το ανώτατο αξίωμα. Ο χώρος εγκατάστασής τους περιλαμβάνει ακόμα και την έκταση που προορίζεται για τη δημιουργία βιομηχανικής περιοχής Αμιντέου. Όλα αυτά συμβαίνουν με τους πολίτες να μένουν απλοί θέατες. Οι κάτοικοι της περιοχής και οι επιχειρήσεις είδανε τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας να φορτώνονται πλήρως σε μικρό χρονικό διάστημα, μηδενίζοντας τα περιθώρια για επενδύσεις συμψηφισμού ενέργειας. Η κατάσταση αυτή δεν πρέπει πλέον να αφήνει κανέναν αδιάφορο. Ο Δήμος μας έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια πράσινη ανάπτυξη. Αυτή όμως θα πρέπει να γίνει με σεβασμό και προς το περιβάλλον και προς τους πολίτες. Στην περιοχή μας υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Της αγροτικής οικονομίας, του εμπορίου,
των υπηρεσιών και των μεταποιητικών μονάδων που σχετίζονται με την αγροοικονομία της περιοχής. Ο Δήμος Αμυνδαίου βρίσκεται σε ένα γεωφυσικό περιβάλλον που αποτελεί τουριστικό κεφάλαιο 6 πολλών επισκεπτών. Έχουμε 4 λίμνες με πανέμορφα παραλίμνια χωριά, αμπελιώνες και ηνοπία, αρχαιολογικούς χώρους, τον παραδοσιακό οικισμό του Νυμφαίου, τα λιαματικά νερά της Μπάνιας, τους ορεινούς οικισμούς, με τα δάση και τα περιπατητικά μονοπάτια, τα διεθνώς αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα του ξινού νερού και του ΟΠΑΠ Ξινόμαυρου. Όλα αυτά μέχρι σήμερα όμως αξιοποιήθηκαν ελάχιστα. Ο Δήμος Αμυνδαίου θα πρέπει να είναι αρρωγός στην προσπάθεια των ιδιωτών που θέλουν να επενδύσουν στον τόπο και να δημιουργήσουν έτσι θέσεις εργασίας. Πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις, αλλά κυρίως τις υποδομές για την ανάπτυξη των παραπάνω κλάδων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας δώσω το περίγραμμα του τρόπου με τον οποίο θα διοικήσουμε τον Δήμο Αμυνδαίου. Στόχος μας είναι η διοίκηση να χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα. Πιστεύουμε ότι τα κοινοτικά συμβούλια και οι πρόεδροι τους πρέπει να έχουν αυξημένες αρμοδιότητες όσον αφορά τα έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των κοινοτικών υποδομών. Αυτό που θα επιδιώξουμε ως αυριανή διοίκηση με τα εκλεγμένα συμβούλια των κοινοτήτων θα είναι η συμμετοχή αυτών στην διοίκηση, στη λήψη αποφάσεων, αλλά και ευθυνών. Επιπλέον θα τους εκχωρήσουμε το δικαίωμα να συντάσσουν τον δικό τους προϋπολογισμό εξόδων και επιτέλους θα εφαρμόσουμε την παγία προκαταβολή μέσω της οποίας οι πρόεδροι θα μπορούν να πληρώνουν οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύπτει. Οι αντιδήμαρχοι που θα οριστούν θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες στον τομέα ευθύνης τους και φυσικά πλήρη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων και εταιριών του Δήμου θα διοικούνται από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο που καλούνται να υποστηρίξουν για να μπορέσουν να φέρουν το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι ειδικοί σύμβουλοι του Δημάρχου θα είναι πλήρως καταρτισμένοι για το αντικείμενο που θα τους ανατεθεί. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου θα πρέπει να έχει εμπειρία στη διοίκηση ενός τόσο μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο Δήμος Αμυνδαίου, καθώς επίσης και οργανωτικές ικανότητες για να πετυχαίνει αποτελεσματική συνεργασία με τα στελέχη και το τεχνικό και το διοικητικό προσωπικό του Δήμου. Τέλος, θα φροντίσουμε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι υπεύθυνος ώστε να τηρείται ο κανονισμός και η διαδικασία κατά τις συνεδριάσεις. Δεν θέλουμε να δημιουργούνται οι θλιβερές καταστάσεις που είδαμε τα τελευταία χρόνια, οι οποίες ευτελίζουν το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά τους πυλώνες του προγράμματός μας. Το πρόγραμμά μας σχεδιάστηκε με βάση τις ανάγκες των πολιτών. Η θητεία μου από την πρώτη περίοδο του Καλλικρατικού Δήμου Αμυνδαίου μου έδωσε την ευκαιρία να μάθω τις ουσιαστικές ανάγκες των δημοτών μας. Από τη θέση της Αντιδημάρχου Οικονομικών κατανόησα τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη του κάθε πυλώνα που σχεδιάσαμε ξεχωριστά. Τις προηγούμενες ημέρες συναντήθηκα και ανέλησα τους πυλώνες ανάπτυξης του προγράμματός μας με αρμόδιους υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης. Όλα τα σημεία που έχουμε σχεδιάσει χαρακτηρίστηκαν και από τους ίδιους απολύτως ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα. Με διαβεβαίωσαν πως θα έχουμε ως συνδυασμός την πλήρη στήριξή τους για την εφαρμογή του προγράμματός μας. Η δική μας ανάπτυξη θα βασιστεί σε 4 πυλώνες. Το προηγούμενο διάστημα ενημερώθηκα από τον Δήμαρχο, από τις υπηρεσίες, αλλά και από τους οργανισμούς και τους φορείς του Δήμου μας
για τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Ο πρώτος πυλώνας ανάπτυξης θα είναι αυτός που θα βελτιώσει την λειτουργία της πόλης του Αμιντέου, του Φιλιώτα και του Αετού, αλλά και όλων των κοινοτήτων του Δήμου μας, ώστε ο τόπος που κατοικεί και δραστηριοποιείται ο κάθε συμπολίτης μας, ακόμα και στο πιο μικρό χωριό, να είναι φιλικός και λειτουργικός. Είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους που δεν έχουμε αστική συγκοινωνία. Και αυτή θα είναι από τις πρώτες υποδομές που θα δημιουργήσουμε. Η πόλη θα λειτουργεί φιλικά προς τους δημότες και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους με αναπηρία. Θα φροντίσουμε όλες οι δημοτικές δομές να είναι προσβάσιμες από ανθρώπους με κάθε είδους αναπηρία, με σεβασμό στο αναφέρετο και καθολικό δικαίωμα να λαμβάνουν όλοι τις ίδιες υπηρεσίες και παροχές από τον Δήμο μας. Οι κεντρικές τηλεθερμάσεις με βιομάζα, που σχεδιάστηκαν για 11 δημοτικά διαμερίσματα, την πρώτη περίοδο του Καλλικρατικού Δήμου Αμιντέου, οπότε και εγώ υπηρετούσα από τη θέση της Αντιδημάρχου Οικονομικών, θα ξανασχεδιαστούν και θα πραγματοποιηθούν με ένα ρεαλιστικό σχέδιο στο πλαίσιο των αναπτυξιακών μέτρων που υπάρχουν λόγω απολιγνητοποίησης. Ο δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης θα είναι ο χώρος της υγείας. Το ΚΕΦΙΑ, πρώην ΚΑΦΚΑ, θα λειτουργήσει στο 100% της δυναμικότητάς του. Το Κέντρο Υγείας Αμιντέου θα υποστηριχθεί σε κάθε αίτημά του προς τη Δημοτική Αρχή και θα αξιοποιηθούν τα ιαματικά νερά της μπάνιας για αγροτικούς, για τουριστικούς και ιατρικούς σκοπούς. Πιστεύουμε ότι η υγεία των συμπολιτών μας και η ανάπτυξη των δημόσιων χώρων υγείας θα πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων μας. Ο τρίτος πυλώνας ανάπτυξης είναι αυτός του εμπορίου, της τοπικής αγοράς, των υπηρεσιών, της μεταποίησης, της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας. Θα πρέπει επιτέλους να οριοθετηθεί η περιοχή που θα μπορούν να εγκριθούν αλλά και να λειτουργήσουν βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες. Είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους που δεν έχουμε μέχρι και σήμερα βιοτεχνική-βιομηχανική περιοχή, χαρακτηρισμένη με τις προϋποθέσεις όμως και τις υποδομές, ώστε ο Δήμος να είναι ελκυστικός σε κάθε είδους επενδύσεις. Παράγουμε φρούτα και κηπευτικά σε απίστευτες ποσότητες. Έχω πρόβειο γάλα και δημητριακά, όπως και χορτονομές. Και δεν υπάρχει μεταποίηση σε κανέναν, μα σε κανέναν από τους παραπάνω κλάδους. Έχω τη δέσμευση των αρμόδιων υπουργών, όπως και του διοικητή του ΣΔΑΜ, για ανάπτυξη στους παραπάνω τομείς, με ιδιωτικά και δημόσια έργα. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός τετραετούς προγράμματος για την πάταξη της ανεργίας, με θέσεις εργασίας επιδοτούμενες στο 100% του κόστους. Λόγω της μεταλιγνητικής περίοδου αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, η ολοκλήρωση της βιομηχανικής περιοχής, αλλά και το πρόγραμμα απασχόλησης των ανέργων, θα δώσουν όθηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο τέταρτος πυλώνας ανάπτυξης έχει στόχο την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και του εινοτουρισμού. Η εφαρμογή καινοτόμων καλλιεργητικών πρακτικών σε ογκοροφόρα δέντρα και αμπελιώνες, μαζί με τα εινοποιεία του Δήμου μας, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή μας. Η ανάπτυξη αυτή θα επηρεάσει άμεσα τα εμπορικά καταστήματα, τους χώρους εστίασης, διαμονής και φιλοξενίας. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Η πόλη του Αμιντέου μπορεί και πρέπει να αποκτήσει πλέον ταυτότητα. Να χαρακτηριστεί ως η πόλη του ξινόμαυρου, των κρασιών και των αμπελώνων. Για περισσότερα από 50 χρόνια είμαστε χαρακτηρισμένοι ως ζωνιοπά. Καλλιεργούμε στην περιοχή μας την ποικιλία που είναι πρεσβευτής των κρασιών της χώρας μας
στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο. Είναι πλέον αναγκαίο στη μεταλιγνητική περίοδο όλα αυτά να αξιοποιηθούν. Η υλοποίηση των αρδευτικών της Βεγορίτιδας και της Χυμαντίτιδας, όπως και η αποκατάσταση του ρηχείου της Βεγόρας, θα είναι μόνο η αρχή. Το επόμενο διάστημα, αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τους κατοίκους ανατοπική κοινότητα, τους φορείς και τους συλλόγους του Δήμου μας, το πρόγραμμά μας θα ολοκληρωθεί και θα διανεμηθεί σε όλους τους πολίτες. Πριν κλείσω όμως, θα ήθελα να προσκαλέσω τους υποψηφίους δημάρχους σε μια υγιή αντιπαράθεση, ώστε να εκφράσει ο καθένας τις θέσεις του, την ανάπτυξη που πρεσβεύει, αλλά και τις δυνάμεις που έχει για να το πετύχει αυτό. Να μας πούν αν έχουν σχέδιο και ποιο είναι αυτό. Να μας πούν τι διαφορετικό θα κάνουν ώστε να αλλάξει το μηδενικό αποτύπωμα που έχουν αφήσει πίσω τους. Περιθώρια για άλλες χαμένες ευκαιρίες δεν υπάρχουν. Οι εκλογές αυτές δεν πρέπει να μείνουν αναξιοποιητές. Ως επικεφαλής του συνδυασμού με ορίζοντα το μέλλον, ζητώ να ξεκινήσει ουσιαστική προεκλογική περίοδος μέσα από ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες ενώπιον των συμπολιτών μας, ώστε να κριθούμε βάσει του τι πραγματικά πρεσβεύουμε και τι μπορούμε όμως να υλοποιήσουμε. Έχουμε συνηθίσει κατά την προεκλογική περίοδο να αναλωνόμαστε σε ποια μεταγραφή έκανε ο κάθε συνδυασμός, ποιον παίκτη έχει κλείσει, αλλά και σε όλες αυτές τις γραφικές εμφανίσεις, σε κάθε είδους εκδηλώσεις. Ήρθε η ώρα όλα αυτά να τα αφήσουμε πίσω μας. Ήρθε η ώρα να ενεργοποιηθούν όλοι οι πολίτες και οι φορείς του Δήμου Αμιντέου με πνεύμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. Ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί το ήθος εντός του Δημοτικού Συμβουλίου και να πάψει ο εκχυδαϊσμός του Δημόσιου Λόγου. Φίλες και φίλοι, μένουν λιγότερο από 2 μήνες για να αποφασίσετε ποιος θα διοικήσει για τα επόμενα 5 χρόνια τον Δήμο Αμιντέου. Εμείς στο διάστημα που απομένει θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, τι μπορούμε να κάνουμε, τι οραματιζόμαστε, ώστε ο Δήμος Αμιντέου να γίνει λειτουργικός, φιλικός προς τους πολίτες, αλλά και οικονομικά δυνατότερος. Τον τρόπο τον ξέρουμε, την εμπειρία την έχουμε και μπορούμε να βάλουμε τον Δήμο μας σε τροχιά βελτίωσης και ανάπτυξης. Είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε μια νέα αρχή. Τα προβλήματα είναι το πραγματικό μας μέλημα. Μαζί μπορούμε να τα λύσουμε. Λέμε όχι στην παλιά, γερασμένη αντίληψη των συγκρούσεων μέσα στην κοινωνία μας. Μπορούμε να κάνουμε το άλμα σε μια νέα δημιουργική αρχή. Ο Δήμος χρειάζεται ανανέωση και αυτή φιλοδοξούμε να φέρουμε. Αγαπητοί συμπολίτες, καλώ τον καθένα ξεχωριστά να συμμετέχει και να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και μετά να πει «Και εγώ εκφράζομαι εδώ». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.